Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Ψάχνει χώρο να ξεμαρκαριστεί για το σουτ. Τελικά θα δώσει για τον Μπεσάτ. Πέναντι στον Τριμπό. Θα κάνει αυτό στην προσπάθεια. Αποκρούει εντυπωσιακά ο Πάρντο. Η μπάλα όμως θα πάει στα δίχτυα. Δεν έβαλε στο τα χέρια του τροματοφυλάκας της Τσάλκης. Και έτσι στο πέμπτο λεπτό η ανόρθωση ανοίγει το σκορ. Η προσπάθεια από το συνδυασμό Ντούρις και Στεφανέλη. Ο Αργεντινός θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Ο Μπεσάτ θα επιχειρήσει το σουτ. Και βλέπετε πώς η μπάλα μετά την απόκριση του Πάρντο πήρε ύψος, πήρε και φάλτσα και από την αναπήδηση κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Η πάσα του, ο Μπεσάτ έχει ξανά χώρο, θα επιχειρήσει νέο σούτ αυτή τη φορά πάνω από την εστία του Πάρντο που δεν χρειάστηκε να επέμβει. Στο χρονικό διάστημα, με συγχωρείτε, η κυρία εκτελέστηκε το κόρνερ. Πέρασε η μπάλα από τον Σίλεφελτ, έγινε κεφαλιά άστοχη με τον Κυριάκου. Πέρασε η πάσα του, η μεγάλη ευκαιρία για τον Ντούρις απέναντι στον Πάρντο. Θα το περάσει, αλλά θα έρθει και θα του πάρει την μπουκιά από το στόμα ο Σπόλιαριτς. Και πάλι για τον Μπεσάτ, ο οποίος θα μπει στην περιοχή. Το γύρισμά του 2-0. Αυτή τη φορά ο Ντούρις τα έκανε όλα σωστά, και την κίνηση αλλά και την προβολή στο κατάλληλο χρονικό σημείο. Ο Μπεσάτ αυτό το έχει κερδίσει δύο κόντρες. Δίνει για τον Κοφή, αυτός θα το επιστρέψει την μπάλα. Ο Μπεσάτ θα μπει στην περιοχή λίγο πριν την τελική γραμμή, θα γυρίσει και θα έρθει ανάμεσα σε δύο αντιπάλους να πεταχτεί, να βάλει την προβολή ο Ντούρις και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για την ανόρθωση, η οποία πριν τα μισά του ημιχρόνου φαίνεται να απλοποιεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό τις διαδικασίες και τα δεδομένα στο παιχνίδι. Υπάρχει κόκκινη κάρτα στον Ουζόχο, αν δεν απατώ με Αλέξη. Η αντίδραση του Ουζόχο είναι ενδεικτική. Δεν του τρέχει του Ουζόχο στο τρέχον πρωτάθλημα. Τι άλλο να πει κανείς. Να διεκδικήσει την ανατροπή. Ένα γύρισμα εδώ για τον Σπόλιαρης. Με τη μία το σουτ απέκρουσε ο Δημητρίου. Ωραία πάσα για τον Πράνιτς. Στην περιοχή ο Κροάτης κάνει ωραία κίνηση. Θα κάνει και το σουτ 3-0. Εξαιρετικό τέρμα από τον Ντάνιελ Πράνιτς. Δείγμα της πολύ μεγάλης κλάσης του. Και πάλι προσπάθεια από την πάσα του Κοφή. Και από εκεί και πέρα σοου Ντάνιελ Πράνιτς. Κοιτάξτε, υπέροχα, αποφεύγει έναν αντίπαλο και αμέσως εκτελεί με το αριστερό. Με όσα φάλτσα ακριβώς χρειαζόταν προκειμένου να καταστήσει αδύνατη την οποιαδήποτε αντίδραση από τον Ούρκο Πάρντο. Στο ημίωρο του Ντόρις Παπαδόπουλος, ανόρθωση Αλκή, 3-0. Μπελαμεϊρή με πολύ δύναμη, αλλά η μπάλα θα περάσει από το τείχος αλλά και μακριά πάνω από την εστία. Βίκτορ για τον Ιωάννου, έχει χώρο, έχει και επιλογή τον Μικελτάντζη στα πλάγια. Πάει μόνος του για το τελείωμα, αποκρούει σταθερά ο Ούρκο Πάρντο. Τώρα για τον Βίκτορ. Με τη μία η σέντρα του, παρολίγο αυτογκόλ. Έχω την καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. Winmaster.com.cy. Εμπα το ράζιο, ποιά είναι το πόνους σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.